Καλησπέρα από την παραλία του Δρεπάνου, η οποία επιτέλους μετά από 23 χρόνια περιήλθε εκ νέου στη διαχείριση του Δήμου Ιγουμενίτσας. Μετά την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού Λιμένος, έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Ιγουμενίτσας, τον κύριο Παναγιώτη Νταΐ, να μας πει τα ζητήματα της διαχείρισης που προκύπτουν φέτος για πρώτη χρονιά και αν το Δρέπανο διατηρεί τα υψηλά στάνταρ που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια για να προσελκύει τους επισκέπτες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να πω κάτι πριν απαντήσω στην ερώτησή σας που συνδέει λίγο το προηγούμενο ρεπορτάζ με το δικό μας. Ένα από τα πράγματα που μας ενώνει με την Κέρκυρα είναι αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία ελιάς. Γι' αυτό το λόγο την επόμενη εβδομάδα στο χωριό την Πέρδικα της Ασπλετίας, που είναι ένα από τα χωριά με τη μεγαλύτερη παραγωγή ελαιολάδου, κάνουμε όπως κάθε χρόνο τη γιορτή ελιάς με ένα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, αναδεικνύοντας ακριβώς αυτή την ποικιλία που είναι χαρακτηριστική της περιοχής της βορειοδυτικής Ελλάδας και του Βόρειου Ιωνίου. Και μάλιστα εκπρόσωπος του ελαιοτριβίου και της επιχείρησης που παρουσιάσατε πριν θα είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές της βραδιάς. Πάρα πολύ ωραία, Δήμαρχε, και μας δώσατε και την είδηση. Ναι. Στο Δρέπανο τώρα. Το Δρέπανο είναι ένα τοπόσημο για την Ιγουμενίτσα, για τη Θεσπρωτεία και μια παραλία που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την Ήπειρο, από τη Δυτική και από την Κεντρική Μακεδονία και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Ιδιαίτερα μετά την άρση της απομόνωσης της Ηπείρου με την Εγνατία Οδό και την Ιόνια Οδό. Για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια επανέρχεται στη διαχείριση του Δήμου Ιγουμενίτσας και εκτιμούμε ότι όχι μόνο είναι τα ίδια στάνταρ, αλλά είναι και ακόμα καλύτερα. Είναι μια παραλία οργανωμένη, είναι μια παραλία με ναυαγοσωστική κάλυψη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με όλες τις προβλεπόμενες θέσεις ναυαγοσωστών. Είναι μια παραλία με 7 θέσεις ανάπτυξης ομπρελών και καθισμάτων. Είναι όμως και μια παραλία η οποία έχει αφαιθεί ένα μεγάλο τμήμα της ελεύθερο, χωρίς καμία παραγωγική δραστηριότητα για τους ανθρώπους που επιθυμούν να απολαύσουν τη θάλασσα χωρίς να υπάρχει κάποια στοιχειώδης έστω οργάνωση. Είναι μια παραλία με ανάπτυξη χημικών τουαλετών, ντουζ για την κάλυψη των βασικών αναγκών των επισκεπτών. Είναι μια παραλία με εστιατόριο και κάμπινγκ και είναι μια παραλία που χρησιμοποιείται εκτός των άλλων και για αθλητικές εκδηλώσεις. Είχαμε πριν από 1,5 περίπου μήνα ένα πανελλήνιο διασυλλογικό πρωτάθλημα κοπηλασίας σε μια φυσική διαδρομή η οποία εντυπωσίασε πραγματικά όλους τους γνώστες του αθλήματος. Ελπίζουμε ότι με το τέλος της τουριστικής σεζόν θα έχει εγκριθεί και η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Τουρισμού την οποία έχουμε ζητήσει, ώστε του χρόνου τέτοιο καιρό οι υποδομές μας να είναι ακόμα καλύτερες. Τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τα οποία υπάρχει βεβαίως ειδική εγκατάσταση και με την χρηματοδότηση αυτή από το Υπουργείο Τουρισμού και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα αυξηθούν οι υποδομές εξυπηρέτησης και επισκεπτών και αμαία, ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτερα. Κόσμο έχετε. Δεν ξέρω γιατί μάλλον έχω. Βασιλική κόσμο έχουν. Δεν ξέρω αν ακούει η Βασιλική. Ναι. Έχετε κόσμο, Δήμαρχε. Κόσμος, είστε ευχαριστημένοι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, θα έλεγα ότι οι επισκέψεις εδώ στην παραλία είναι πολύ περισσότερες από πέρσι και από άλλες χρονιές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι γενικότερα ως τουριστικός προορισμός φέτος παρατηρείται μία μείωση σε σχέση με πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, προς το παρόν της τάξης του 15 με 20% και μία μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση των τουριστών και επισκεπτών. Αυτό είναι ένα θέμα προβληματισμού, πρέπει να το δούμε. Προφανώς οφείλεται σε γεγονότα που υπερβαίνουν την τοπική οικονομία και κοινωνία, την ακρίβεια, την ακρίβεια στην ενέργεια, στις μετακινήσεις, αλλά και εμείς όμως από τη δική μας πλευρά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να επανέλθουμε στα επίπεδα των περασμένων ετών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως δημιουργείτε τις καλύτερες προϋποθέσεις. Βασιλική, σε ευχαριστούμε και εσένα.